Με τα φτερά των αγγέλων για τα παιδιά των ανθρώπων τιτλοφορείται η δράση που διοργανώνει το δεύτερο σύστημα δασοπροσκόπων Ξάνθης την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι στον πεζόδρομο Δαγκλή και Ελπίδο στο εμπορικό κέντρο και θα βρίσκεται στημένος ο πάγκος των αγγέλων. Εκεί θα απασχολούνται δημιουργικά παιδιά κάθε ηλικίας με αντίτιμο οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή είδη ανάγκης. Αυτή την Κυριακή στο πεζόδρομο της Οδού Δαγκλή και της Οδού Ελπίδος εκεί στο γνωστό σημείο στο εμπορικό κέντρο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το δεύτερο σύστημα προσκόπων θα βοηθήσει τα παιδιά του παιδικού χωριού ΣΟΣ Θράκης. Θα είμαστε σε εκείνο το σημείο και θα συλλέγουμε τρόφιμα και παράλληλα θα υπάρχει και ένας πάγκος για να απασχολούνται δημιουργικά τα παιδιά κάθε ηλικίας που θα έρθουν εκεί. Περιμένουμε τους γονείς να μας βοηθήσουν, όπως κάθε χρόνο μας βοηθούν, στο να μαζέψουμε, να συγκεντρώσουμε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και θα τα πάμε στο παιδικό χωριό ΣΟΣ. Τα είδη που χρειαζόμαστε, εκτός από τρόφιμα τυποποιημένα κυρίως που συνήθως μας φέρνουν, είναι χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη τέτοια, είδη καθαρισμού, τα οποία έχουν μεγάλη ανάγκη στο παιδικό χωριό. Επίσης, μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των προσκόπων συμπεριλαμβάνεται και η κοινωνική προσφορά. Μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των προσκόπων είναι και η κοινωνική προσφορά. Η κοινωνική προσφορά που δεν κάνουμε κάθε Χριστούγεννα μόνο, το κάνουμε όλο τον χρόνο, σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Θυμάστε και πριν λίγο καιρό κάναμε άλλη μια δράση στις δύο πλατείες της πόλης. Απλά τα Χριστούγεννα, όπως και όλοι, και επειδή υπάρχει πάντα μεγαλύτερη ανάγκη να ζήσουν κάποιοι συνάνθρωποι μας και να περάσουν πιο ωραία αυτές τις μέρες, έτσι ήθεστε και εμείς, όπως και όλοι και πολλοί άλλοι σύλλογοι στην πόλη, να συλλέγουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Πέρσι είχε μεγάλη επιτυχία και ήταν πολύ μεγάλη χαρά των παιδιών αλλά και των υπευθύνων εκεί του κέντρου που μαζέψαμε πράγματα που δηλαδή τους σκέφτηκαν κάποιοι. Και επειδή τα παιδικά χωριά ΣΟΣ έχουν να κάνουμε παιδιά, εμείς τον προσκοπισμό έχουμε να κάνουμε παιδιά, νομίζω είναι ότι καλύτερο η δράση μας να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα έσοδα καθώς και τα είδη θα διατεθούν αποκλειστικά στο παιδικό χωριό SOS Θράκης. Ας δείξουμε για ακόμη μια φορά πως την ανθρωπιά μας κανείς δεν θα μας την κλέψει.